τώρα είμαστε κάτω από πίεση χρόνου, έχουν υπάρξει καθυστερήσεις που κάνουν τις δύσκολες αποφάσεις ακόμα δυσκολότερες, όμως έχει γίνει προεργασία. Θα σας αναφέρω το παράδειγμα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο και έκανε μια πολύ σωστή προετοιμασία και διαβουλεύθηκε με τους πιστωτές μας και κατέληξε σε μια πολύ ορθολογική απόφαση, δηλαδή είναι θεσμική η αλλαγή που κάνει το Υπουργείο Παιδείας, αλλάζει το τεχνικό λύκειο και στο πλαίσιο αυτό τίθενται σε διαθεσιμότητα οι 2.000 καθηγητές από ειδικότητες. Καταργείται το τεχνικό λύκειο. Δεν καταργείται το τεχνικό λύκειο, καταργείται μια σειρά ειδικοτήτων όπως η κομωτική, η αισθητική, η αργυροχρυσοχοΐα, τέτοιες ειδικότητες ή βοηθή παραϊατρικών επαγγελμάτων. Δηλαδή, επαγγέλματα τα οποία δεν είχαν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας ή καλύπτονταν από ΙΕΚ ή από δημόσια ΙΕΚ ή από ΤΕΙ και υπήρχε και μία σύγχυση μετά στη συνέχεια σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της κάθε κατηγορίας. Λοιπόν, εκεί έχεις μία ορθολογική αντιμετώπιση η οποία οδηγεί σε μία εξοικονόμηση προσωπικού. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία κινητικότητα πάρα πολύ αποτελεσματική στο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας. Και πιστεύουμε ότι καταλήγουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο στόχος μας, κύριε Παπαδάκη, είναι το καλύτερο δυνατό, αποτελεσματικότερο δυνατό δημόσιο, που να μπορούμε όμως να ανταποκριθούμε κι εμείς ως κοινωνία στη χρηματοδότησή του. Γιατί μαζί σήμερα, κύριε Παπαδάκη, θα συζητήσουμε, φαντάζομαι, δύο σκέλη. Το φορολογικό και τις αλλαγές στο δημόσιο. Βεβαίως. Πριν φύγουμε από το δημόσιο. Αυτά είναι αλληλένδετα. Πριν φύγουμε από το δημόσιο, πάνω σε αυτό που γιατί είπατε. Όσο περισσότερους, όσο μεγαλύτερο δημόσιο τομέα έχεις, τόσο περισσότερους φόρους χρειάζεσαι για να το συντηρήσεις. Βεβαίως, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Μα ξέρετε, τιμωρούμε τους ανθρώπους. Τιμωρούμε. Όχι, θα πουληθούν τελικά. Όχι, γιατί. Άλλο είναι το ζήτημα. Ξέρετε κάτι. Εδώ όμως τιμωρούμε τους ανθρώπους. Επειδή υπάρχει μια σύγχυση, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Αυτό που λέτε εσείς η αξιολόγηση θα γίνει. Όχι στο σύνολο του δημόσιου τομέα, επιλέχθηκαν λόγω της πίεσης που υπάρχει, λόγω των ολιγοριών που υπήρξαν, δεν μπορούσε να γίνει στο σύνολο του δημόσιου τομέα, σε επιλεγμένους τομείς θα μπουν στην ομάδα της κινητικότητας και εκεί πέρα θα αξιολογηθούν. Κατά ψέματα, να κύριε Υπουργέ, δούμε ο καθηγητής κομωτικής που θα πάει, άμα καταργηθεί στο τεχνικό λύκειο η ειδικότητα του βοηθού κομωτικής, πού θα πάει ο καθηγητής κομωτικής. Δηλαδή ο Τρίφωνας Σαμαράς πού θα πάει. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Κύριε Παπαδάκη, είναι ειδικότητες οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις ήδη αυτοαπασχολούνταν. Οι καθηγητές αυτοί είχαν τις δικές τους δουλειές ή μπορούν κάλλιστα να αποκτήσουν.